θέλω να μου πεις πώς είναι ο τριαντάφυλλος σήμερα από όταν είχες ξεκινήσει το 1996 περίπου. Τότε ήμουν πολύ πιτσιρικάς, ήμουν 17,5. Τώρα είμαι 38 και είναι 21 χρόνια διαφορά. Οπότε καταλαβαίνεις και από μόνο του αυτό σε κάνει να γίνεσαι πιο όριμος, πιο συνεσταλμένος, πιο να βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Και έτσι είναι και η ζωή. Αυτά που γράφονται κατά καιρούς διάφορα για σένα σε επηρεάζουν ή καθόλου? Δεν ασχολούμαι καν. Δεν ασχολούμαι. Είσαι από τους καλλιτέχνες που βλέπω ότι σχολιάζεις πάρα πολύ το Survivor. Πουστάρω, εντάξει, το πουστάρω. Αν δεν είχα το γιο μου, θα πήγαινα, να ξέρεις. Ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός. Ο Στέλιος είχε τους λόγους του, πήγε το παιδί. Καλά έκανε αυτό το μπούστερ και πήγε. Εγώ δεν θα άντεχα. Δηλαδή, εδώ πάω Σουηδία δύο μέρες και τρελαίνομαι που δεν βλέπω το γιο μου. Είναι ανάλογο στον άνθρωπο αυτά. Μ' αρέσει, παιδί μου. Ένα reality που μου αρέσει και τα αγωνίσματα, γιατί για μένα μου αρέσουν τα αγωνίσματα γενικά. Έχει αυτή την αδρεναλίνη, ποιος θα κερδίσει, ποιος θα κάνει. Εντάξει, μια χαρά. Ένα παιχνίδι όμως, μην τελαθούμε, μην κοιτάξουμε. Δηλαδή δεν είμαστε και με τα σχόλια να σκοτωθούμε κιόλας. Εντάξει, κάνουμε. Ένα παιχνίδι ωραίο. Είσαι με κάποιους μαχητές ή διάσημους? Να σου πω κάτι. Ήμουνα με τους διάσημους. Μετά έγινα κάποια πράγματα που δεν μου αρέσαν, πήγαμε τους μαχητές. Είμαι με τους μαχητές. Εννοείται, αλλά ατομικά είμαι με τον Τάνο, τον γουστάρω πολύ, γιατί και τον ξέρω από τη Ρόδο που έπαιζε μπάλα και είναι καλός χαρακτήρας και κάποιες φορές που έχει ξεφύγει το έχει κάνει επειδή αυτοί που κάνουν τον αθλητισμό, επειδή το ξέρω, τα αθλήματα είναι έτσι, αλλά δεν κρατάνε κακίες. Άμα φύγει ο Τάνος από αυτούς, δεν θα φάνε, αδελφέ μου, ούτε ξηρούς καρπούς δεν θα φάνε. Και η μεγάλη βλακία, δεν ξέρω αν ήταν και στημένο, ήταν ότι οι μαχητές δώσαν αυτό το παίχτη εκεί. Αυτό δεν ξέρω αν είναι στημένο. Εμένα μου μυρίζει βαβά αυτό, τέλος πάντων. Μύρισα βαβά, αλλά τέτοιο παίχτη δεν το δίνεις, ρε φίλε. Θα μου πεις δεν το ξέρανε? Δεν νομίζω. Ξέρανε, αφού ήταν στα αποκλειματικά, δηλαδή πριν στα αθλήματα για να πάνε κτλ. Ο ένας ήξερε πάνω κάτω τι κάνει ο άλλος. Αυτό με το σκαλοπατάκι που σχολιάστηκε πάρα πολύ και με την αντίδραση του μισθοφόρου και του Ντάνου. Πώς το είδε? Είχε δίκιο μισθοφόρος. Αφού είναι κανονισμοί αυτοί. Δηλαδή, όταν παίζει η Real Madrid της Μπαρσελόνα και γίνεται ένα πέναλτι, πρέπει να το δώσει φάουλ έξω από την περιοχή, αφού ήταν μέσα στην περιοχή. Είναι έτσι κανόνες του παιχνιδιού. Οπότε, σωστά ήταν αυτό. Τα ειδήλια που βλέπεις να αναπτύσσονται κατά καιρούς μέσα. Ευρυδίκη Βασάλος, Ντάνος με Ευρυδίκη, αυτά πώς τα βλέπεις? Με αυτά δεν ασχολούμαι και πολύ. Εντάξει, αυτά τα θεωρώ πολύ ψεύτικα. Εμένα μου αρέσει τα αθλήματα και μου αρέσει αυτό που κάνουμε. Ο Μπό είναι φίλος, είναι φιλαράκι και το συμπαθώ πάρα πολύ και σαν χαρακτήρα είναι πολύ αληθινός και τα λέει πολύ καλά. Μουσικά talent show, τριαντάφυλλο. Άσε, αυτό μου μιλάς, δεν υπάρχουν αυτά εδώ, εντάξει, τι μου λες τώρα. Ποια μουσικά talent show? Αυτό δεν έχει γίνει τίποτα, δηλαδή νομίζω ότι όποιος κερδίζει και ό,τι κάνουν δεν έχει κάνει καριέρα κανείς. Εκεί έπρεπε, αγάπη μου γλυκιά, ή να τραγουδάς ή φυλάκια. Δεν υπήρχε εκεί πέρα, αυτός είναι όμορφος, αυτός έχει φέτες κορμί, είναι μοντέλο και έχει παμπά δικηγόρο και υπουργό και να τραγουδάς. Δεν είναι έτσι. Είτε είχες φωνή και έκανες καριέρα, γι' αυτό όλοι αυτοί της σειράς, της δικιά, που έχουμε βγει, έχουν μείνει.